έχετε να δείτε για τα νέα μέτρα από σήμερα που ισχύουν σε όλα τα λιμάνια της χώρας? Καταρχήν, τα νέα μέτρα είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας όχι μόνο των πληρωμάτων και δημιουργών, αλλά και των κατοίκων των νησιών. Στόχος και επιθυμία όλων μας είναι να μην επιτρέψουμε στον ιό και τις μεταλλάξεις του να εμποδίσουν την επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως βλέπετε κι εσείς, τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι και θα συνεχίσουν να είναι και στα πλοία και στα λιμάνια, προκειμένου να επιθεωρήσουν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Και βεβαίως, εγώ καλώ όλους να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες και να τηρούν σχολαστικά όσα προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Κύριε Πλαγιωτάκη, από σήμερα όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν και rapid ή μοριακό τεστ, μάλλον. Έχουν παραπάνω χρέωση στα ακτοπλοϊκά τους, αναμένεται να γίνει κάποια έκπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα? Καταρχήν, στόχος και των νέων μέτρων είναι να επιταχυνθεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από την προηγούμενη ημέρα ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει τα σημεία εκείνα τα οποία μπορούν οι πολίτες να προσέλθουν και να κάνουν δωρεάν rapid test. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν κάνουν κάποια άλλη ερώτηση. Αν έχετε εντοπίσει σήμερα κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που χρειάζεται να λυθούν και αν υπάρχει, να το πω έτσι απλά, περίοδος χάριτος για την σημερινή ημέρα τουλάχιστον, για όσους δεν πρόλαβαν να, ας το πω έτσι, απλά να ενημερωθούν. Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ενημερωτική καμπάνια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και την παρουσία βέβαια στελεχών του λιμενικού σώματος, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν προβλήματα τόσο στα λιμάνια όσο και μέσα στα πλοία. Εμείς ζητάμε όμως από την άλλη και τη συνεργασία όλων. Ζητάμε από τους επιβάτες να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν την επιβίβαση, να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα και με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουν και τους εαυτούς τους αλλά και τους συμπολίτες μας. Κύριε Πλαγιωτάκη, δεν κανονίζεται εκεί με τον ΕΟΔΗ να βάλει ένα μόνιμο κλιμάκιο στο λιμάνι του Πειραιά, σε 2-3 σημεία και σε άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας, να μπορεί ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, πολλοί κόσμος και τουρίστες ξένοι μπορεί να μην το ξέρουν. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να περιμένει να του έρθει το τεστ από το διαγνωστικό και να μην του έχει έρθει την ώρα που περιμένει να το πάρει. Να μπορεί να έρθει κάποιος να κατέβει εκεί, να κάνει για ένα rapid test, να περιμένει ένα τέταρτο, να δει το τεστ και να μπει στο καράβι να φύγει. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζω θα τα εξετάσουμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ενημερωτική καμπάνια έχει ξεκινήσει εδώ και τις τελευταίες μάλλον τρεις μέρες. Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον τα νέα μέτρα. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνονται και από τον ΕΟΔΗ για τα σημεία εκείνα τα οποία μπορούν να προσέλθουν και να πραγματοποιήσουν χωρίς κανένα κόστος rapid test, αλλά το αν θα πρέπει να υλοποιήσουμε, αν θέλετε, και ένα σχέδιο περισσότερων σημείων rapid test είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ.